Συναγωνιστές και συναγωνίστριες από το Φοιτητικό Σύλλογο Φυσικού, χαιρετίζουμε το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο, τους συναδέλφους μας, τους καθηγητές και τους εργαζόμενους του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, τους γονείς μας εργαζόμενους από τα εργατικά του σωματεία και τους φορείς τους. Το σημερινό συλλαλητήριο να γίνει η έμπρακτη απάντηση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα γεγονότα των τελευταίων ημερών και στη συνολικότερη υποτίμηση των σπουδών μας. Την ίδια ώρα που αντικρίζουμε τις απαράδεκτες εικόνες της καταστολής με δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν στρατοπεδεύσει πλέον στο χώρο του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, η κυβέρνηση θέτει υπό συζήτηση νέο νόμο πλαίσιο που έρχεται να αποτελειώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ο νέος αυτός νόμος πλαίσιο βάζει συγκεκριμένα στο στόχαστρο το πτυχίο μας και τις σπουδές μας συνολικότερα. Το μετατρέπει σε ένα προσόν, έναν τίτλο από σκόρπιες γνώσεις και πετσοκομμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ιδρύοντας προγράμματα τριετούς και διετούς φίτησης σε β' κατηγορίας τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών. Προγράμματα που θα βγάζουν φθηνό εργατικό δυναμικό με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, έτοιμο να στελεχώσει τις ανάγκες της αγοράς. Φέρνει στο προσκήνιο τα εξατομικευμένα πτυχία, στα οποία οι φοιτητές θα επιλέγουν σκόρπια μαθήματα σε διατμηματικά ή και διαιδρυματικά προγράμματα, γιατί από το πτυχίο μας και το πρόγραμμα σπουδών μας μπορεί να μην έχει μείνει τίποτα όρθιο, αλλά μας μάρανε η δίθεν διεπιστημονικότητα. Ας κοιτάξουν λοιπόν, λέμε, οι κύριοι της κυβέρνησης να στελεχώσουν με επιστημονικό δυναμικό τα εργαστήριά μας στο φυσικό, που ρημάζουν από την υποχρηματοδότηση και οι φοιτητές αποκλείονται από τα υποχρεωτικά τους αυτά εργαστήρια κατά δεκάδες, αν όχι κατά εκατοντάδες, σε κάθε εξάμηνο. Ας κοιτάξουν να χτίσουν καμία αίθουσα να μην ασφικτιούμε στη χωρίς εξαερισμό σχολή θετικών επιστημών και μετά μιλάμε και για διεπιστημονικότητα. Ας αγοράσουν επιτέλους ένα ρημαδό βιβλίο για την καινούρια μας αυτή τάχα μου βιβλιοθήκη, που η κατασκευή της χρησιμοποιείται και προσχηματικά για τη συνεχή ένταση της καταστολής στο χώρο του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Μέχρι και αύρα έφεραν στη σχολή μας. Και έχουν και το θράσος να μας βάζουν δίθεν στο ψεφωτοδίλημά τους βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα. Εμείς τους το γυρνάμε το δίλημα λοιπόν, οι φοιτητές, σε πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών για τους φοιτητές ή σε πανεπιστήμιο πολυκατάστημα. Γιατί, εκτός όλων των άλλων που προανέφερα, ο νέος νόμος πλαίσιο έρχεται να θεσμοθετήσει πλέον και να ενισχύσει τη λειτουργία του πανεπιστημίου με όρους ανώνυμης εταιρείας. Επαναφέρει τα συμβούλια ιδρύματος, στα οποία συμμετέχουν ανοιχτά πλέον επιχειρηματίες, που θα διαμορφώνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα κέρδη τους το πρόγραμμα των σπουδών το δικό μας. Αυτές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο δικό μας το τμήμα, το τμήμα της φυσικής, είναι οι ίδιες που ευθύνονται για την πλήρη αποστελέχωση ορισμένων τομέων, όπως ο τομέας της αστροφυσικής και αστρονομίας, που ανάθεμα από όσους φοιτητές συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου μπήκαμε στο φυσικό με το μεράκι αυτό. Και από την άλλη βλέπουμε τομείς όπως ο τομέας στερεάς κατάστασης, ο οποίος αποφέρει και τεράστια κέρδη από την έρευνα στις νανοτεχνολογίες κτλ., να στελεχώνονται με 35 καθηγητές και αριστερά-δεξιά υπερσύγχρονα εργαστήρια, μη προσβάσιμα προφανώς για τους προπτυχιακούς εμάς τους φοιτητές. Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιδραστικών νομοθετημάτων για την παιδεία, ο νέος νόμος πλαίσιο, πλήρως και αυτός εναρμονισμένος με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη της Μπολόνια, διαμορφώνει ένα πανεπιστήμιο ξένο προς τους φοιτητές. Ένα πανεπιστήμιο φιλικό όμως προς τις επιχειρήσεις και όλους αυτούς τους καλοθελητές που έχουν στήσει τα μαγαζάκια τους αριστερά και δεξιά κατά μήκος και πλάτος του πανεπιστημίου μας. Δεν θα τους περάσει, λέμε εμείς οι φοιτητές. Οι φοιτητές απαιτούμε το νέο νόμο να μείνει στα χαρτιά, να μην κατατεθεί καν. Όχι να μείνει στα χαρτιά, να μην κατατεθεί εσείς. Να με συγχωράτε. Θα το στείλουμε στον κάδο των απορριμμάτων και αυτόν και κάθε άλλο νέο νόμο και παλιό που υποβαθμίζει συνολικότερα τις σπουδές μας. Διεκδικούμε πανεπιστήμια ανοιχτά για τους φοιτητές και τις ανάγκες τους και όχι ανοιχτά στις επιχειρήσεις και τα κέρδη τους. Αυτά από το Φοιτητικό Σύλλογο Φυσικού. Σας ευχαριστούμε και καλούς αγώνες.